Στην απομάκρυνση των εμπορευμάτων στην οδό αναγνώστου Γογονή, τα οποία ήταν τοποθετημένα στο πεζοδρόμιο. Προχώρησαν το πρωί συνεργεία του Δήμου Χανίων. Παράλληλα, σε άλλο σημείο τη πόλη, απομακρύνθηκαν τραπεζοκαθίσματα που είχαν τοποθετηθεί παράνομα στο πεζοδρόμιο. Σήμερα το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, ακολουθώντα όλε τι νόμιμε διαδικασίε και με την παρουσία τη ελληνική αστυνομία, προχώρησαν στην απομάκρυνση τόσο τραπεζοκαθισμάτων, όσο και Διαφόρων προϊόντων καταστημάτων τα οποία είχαν εκτεθεί σε χώρο ο οποίος δεν επιτρέπεται. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, επισημαίνει ο Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη, τονίζοντα πω κάποιοι επιχειρηματίε παρά τι συστάσει δεν συμμορφώνονται με συνέπεια σε κάποια σημεία η διέλευση των πεζών να πραγματοποιείται με δυσκολία. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, το συναντούμε όλοι καθημερινά περπατώντα στην πόλη. Ε, κάποιοι επιχειρηματίε παρά τι συστάσει, παρά τις ενοχλήσεις που έχουν δεχτεί από την υπηρεσία ελέγχου επιμένουν στο να μην συμμορφώνονται. Από εκεί και πέρα η μοναδική επιλογή δική μας είναι σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που και οι ίδιοι γνωρίζουν, να προχωρήσουμε στην άρση των τραπεζοκαθισμάτων. Επίσης ξεκαθάρισε πως ανάλογες ενέργειες θα γίνουν και το επόμενο διάστημα και σημείωσε πως δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συμβεί και σε άλλα σημεία. Σήμερα έγινε σε κάποια συγκεκριμένα α, α, που υπήρχε πολύ μεγάλη όχληση στους διερχόμενους ε, πεζούς. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Όλη αυτή όμως η διαδικασία, και θέλω να το τονίσω, δεν έχει κάποιο τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτό που προσπαθούμε ε, να πείσουμε και τους επιχειρηματίες και όλο τον κόσμο είναι ότι όλοι θα πρέπει να σεβαστούμε το δημόσιο χώρο. Δυστυχώς ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτική αστυνομία. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε με τα μέσα που διαθέτουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τη ζωή και των πολιτών και των επισκεπτών. Τέλος, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, η διαδικασία προβλέπει αρχικά την επιβολή προστίμου και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρηματιών, μετά από 7 ημέρες ο Δήμος μπορεί να απομακρύνει οτιδήποτε εμποδίζει την κίνηση των πεζών. Ότι απομακρύνεται, καταγράφεται και πηγαίνει σε αποθήκε του Δήμου. Εάν ο εκάστοτε επιχειρηματία επιθυμεί να τα πάρει πίσω, πληρώνει για κάθε τεμάχιο, διαφορετικά καταλήγουν στην περιουσία του Δήμου και διατίθενται όπου υπάρχουν ανάγκε κοινωνικού χαρακτήρα.